αρχίσουμε. Καλημέρα σε όσους δεν έχουμε μπει. Σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο webinar της χρονιάς που διοργανώνεται από τους Εθνικούς Κόμβους της Ελλάδας και της Κύπρου. Όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, στόχος των διαδικτυακών σεμιναρίων που διοργανώνονται για πέμπτη συνεχή χρονιά είναι η ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις, τα εργαλεία και τις βέλτιστες πρακτικές για την εφαρμογή της ανοιχτής επιστήμης στο Ευρωπαϊκό και Εθνικό Ερευνητικό Ιστό και στο Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοιχτής Επιστήμης. Συγκεκριμένα, το σημερινό μας webinar με τίτλο «Η πορεία της ανοιχτής επιστήμης στην Ελλάδα και στην Κύπρο, τοπικές πρωτοβουλίες και επόμενα βήματα», σκοπό έχει να ενημερώσει για τους τρόπους με τους οποίους η ανοιχτή επιστήμη έχει εφαρμοστεί στα ερευνητικά οικοσυστήματα της Ελλάδας και της Κύπρου, με έμφαση στις εξελίξεις του τελευταίου έτους και σε επερχόμενες δράσεις. Στις προσπάθειες αυτές έχει υπάρξει σημαντική πρωτοβουλία, η συμβολή των εθνικών πρωτοβουλειών, όπως η Ελληνική Πρωτοβουλία για την Ανοιχτή Επιστήμη και η άτυπη Συμβουλευτική Ομάδα για την Ανοιχτή Επιστήμη στην Κύπρο. Ομιλήτριες μας για σήμερα θα είναι οι αγαπητές συναδέλφοι Σίλβια Κουκουνίδου για την Κύπρο και Έλλη Παπαδοπούλου για την Ελλάδα. Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση, να πούμε λίγο για τα διαδικαστικά. Θα τα πω έτσι γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Η εκδήλωση βιντεοσκοπείται. Τα αρχεία της παρουσίασης και της βιντεοσκόπησης θα μοιραστούν με τη λήξη της εκδήλωσης. Παρακαλούμε να έχετε τα μικρόφωνα στη σίγαση και όλες οι ερωτήσεις θα συλλεχθούν από το chat και θα απαντηθούν από τις ομιλήτριες μας στο τέλος της παρουσίασης τους. Να δώσουμε τον λόγο στη Σίλβια. Καλημέρα και από εμένα. Ευχαριστούμε και για τη σημερινή σας παρουσία σε ακόμα ένα webinar που διοργανώνουν οι Εθνικοί Κόμβοι Ελλάδας και Κύπρου OpenAIRE. Μου δώσετε ένα λεπτάκι να μοιραστώ την οθόνη μου. Λοιπόν, όπως είπε και η κυρία Ιωάννου, στη σημερινή παρουσίαση θέλαμε να κάνουμε μια ενημέρωση σε Ελλάδα και Κύπρο για την πορεία της ανοιχτής επιστήμης στις χώρες μας, καθώς οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στον τομέα αυτό και συχνά εντοπίσουμε την ανάγκη της ανατροφοδότησης των ενδιαφερομένων για τις τοπικές δράσεις και πρωτοβουλίες. Θα κάνω λοιπόν αρχή με την κατάσταση στην Κύπρο, παίρνοντας όμως τα πράγματα από λίγο πιο πίσω, για να δούμε πώς περίπου φτάσαμε στα σημερινά δεδομένα. Μία σύντομη ιστορική αναδρομή δηλαδή. Από το 2009 που δραστηριοποιείται το δίκτυο του OpenAIRE στην Κύπρο, εντοπίζουμε διάφορες δράσεις, κυρίως ενημερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, που αφορούσαν αρχικά το θέμα της ανοιχτής πρόσβασης, αλλά και τις διάφορες ευρωπαϊκές και διεθνές πολιτικές και εξελίξεις γύρω από αυτό το θέμα. Το 2016, μετά από σύμπραξη των εμπλεκόμενων φορέων και υπό την εποπτεία της τότε Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης, δημιουργήθηκε και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Μάιο εκείνου του έτους η Εθνική Πολιτική Ανοιχτής Πρόσβασης. Ήταν ενθαρρυντική. Ουσιαστικά παροτρύνονταν οι ερευνητές να καταθέσουν σε έναν κατάλληλο αποθετήριο τα απαραίτητα μεταδεδομένα όλων των δημοσίευσεών τους και ένα ψηφιακό αντίγραφο των δημοσίευσεών τους με την τελική αποδοχή για δημοσίευση. Ίσχυε το θέμα των κλειστών δημοσίευσεων όπου αναμενόταν τουλάχιστον η περίληψη να αναρτηθεί. Ενθαρρύνονταν οι ερευνητές να κάνουν χρήση των αδειών Creative Commons. Γινόταν επίσης μία αναφορά σε ανοιχτότητα σε datasets, τα σύνολα των δεδομένων δηλαδή, και μία αναφορά για το σχέδιο δράσης δεδομένων, τον Data Management Plan. Οι εξελίξεις, όπως είπαμε όμως, φυσικά τρέχουν και σύντομα ο όρος ανοιχτή πρόσβαση διευρύνεται σε διάφορες πτυχές ανοιχτότητας στην ερευνητική διαδικασία και γύρω στο 2018 συζητάμε πλέον για την ανάγκη αναθεώρησης της εθνικής μας πολιτικής
ούτως ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες της νέας αυτής προσέγγισης που βασίζεται σε ανοιχτή συνεργατική εργασία και συστηματική ανταλλαγή γνώσεων και εργαλείων όσο το δυνατόν νωρίτερα και ευρύτερα στην ερευνητική διαδικασία, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο ότι η ανοιχτή επιστήμη καθιστά τα συστήματα έρευνας και καινοτομίας πιο αποδοτικά και δημιουργικά και ενισχύεται η αριστεία και η εμπιστοσύνη της κοινωνίας στην επιστήμη. Η συζήτηση αυτή συνέπεσε με την αλλαγή στο τοπικό πολιτικό σκηνικό που αφορούσε την έρευνα και το θέμα της ανοιχτής επιστήμης εντάσσεται πλέον ουσιαστικά από τον Μάρτιο του 2020 στο χαρτοφυλάκιο του νεοσυσταθέντος τότε Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκίνησε στην Κύπρο το 2021 η Εθνική Πρωτοβουλία για την Ανοιχτή Επιστήμη, την οποία συντονίζει το συγκεκριμένο Υφυπουργείο, με τη συμβολή των τοπικών εταίρων των έργων OpenAIRE και Nifos Europe. Η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να δράσει μέσα από μια προσέγγιση φάσεων σε βάθος πενταετίας, με στόχο μέχρι το 2026 η Κύπρος να μεταβεί σε κατάσταση άμεσης ανοιχτής πρόσβασης στην επιστημονική πληροφόρηση, με σημαντική όμως πρόοδο στη διαχείριση των ερευνητικών δεδομένων και στην ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών της έρευνας. Στο κομμάτι της υλοποίησης της, η Εθνική Πρωτοβουλία περιλαμβάνει δράσεις όπως η σύσταση της άτυπης Συμβουλευτικής Ομάδας για την Ανοιχτή Επιστήμη, η οποία ουσιαστικά αποτελείται και από δύο υποομάδες. Η μία υποομάδα θα ασχολείται με την αναθεώρηση της Εθνικής Πολιτικής Ανοιχτής Πρόσβασης και η δεύτερη υποομάδα με την ίδρυση του Κυπριακού Υπολογιστικού Νέφους Ανοιχτής Επιστήμης, καθώς και με τη διασύνδεση με το Ευρωπαϊκό Οικοσύστημα Ανοιχτής Επιστήμης, ενώ στο σύνολο αναμένεται η ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών για την έρευνα και η υλοποίηση σχετικών δράσεων για την εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Ανοιχτής Επιστήμης μέσω εκπαίδευσης και ενημέρωσης της ερευνητικής τοπικής κοινότητας και φυσικά τη δημιουργία κινήτρων. Ο ρόλος της άτυπης συμβουλευτικής ομάδας για την ανοιχτή επιστήμη είναι να ενημερώνει για τις τρέχουσες εξελίξεις της ανοιχτής επιστήμης, να προβαίνει σε εισηγήσεις για την αναθεώρηση της εθνικής πολιτικής ανοιχτής πρόσβασης, κάτι που όπως είδαμε και πριν θα δούμε και αργότερα έχει ήδη υλοποιηθεί, να μελετήσει το πλαίσιο και τις τεχνικές παραμέτρους για τη δημιουργία εθνικού αποθετηρίου ερευνητικής παραγωγής της Κύπρου, κάτι το οποίο είναι τώρα σε εξέλιξη, να παρακολουθεί και να προβαίνει σε εισηγήσεις για την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής μέσω της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της ενημέρωσης της ερευνητικής κοινότητας και της δημιουργίας κινήτρων. Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υφυπουργείου με την άτυπη συμβουλευτική ομάδα και τους τοπικούς εταίρους του OpenAIRE και του Nifos Europe, και μετά από στοχευμένη διαβούλευση με το τοπικό οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η νέα αναθεωρημένη εθνική πολιτική για τις πρακτικές της ανοιχτής επιστήμης. Αυτό έγινε τον Μάιο του 2022. Το νέο στοιχείο σε σχέση με την προηγούμενη πολιτική ανοιχτής πρόσβασης είναι η ελεύθερη διάθεση και επαναχρησιμοποίηση ερευνητικών δεδομένων που παράγονται από δημόσια χρηματοδότηση μέσω πιλωτικής εφαρμογής και προσέγγισης φάσεων καθώς και υιοθέτηση άλλων πρακτικών ανοιχτής επιστήμης. Πιο συγκεκριμένα, οι πρόνοιες της εθνικής πολιτικής καλύπτουν την εφαρμογή της ανοιχτής πρόσβασης στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης έρευνας από δημόσιους πόρους, όπου πλέον είναι υποχρεωτική, εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατόν ή είναι ασύμβατο με την περαιτέρω αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Αυτό θα μπορούσε να συμβαίνει ειδικότερα για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής, του εμπορικού απορρίτου, της εθνικής ασφάλειας, νόμιμων εμπορικών συμφερόντων και δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών.
Σημαντικό στοιχείο της νέας πολιτικής είναι και η δημιουργία και η εφαρμογή πρακτικών που αφενός θα παρέχουν τη δυνατότητα στους ερευνητές να αναπτύσσουν τις κατάλληλες δεξιότητες για την πλήρη συμμετοχή τους στην ανοιχτή επιστήμη και αφετέρου θα στηρίζουν και θα ανταμείβουν τους ερευνητές που υιοθετούν νοοτροπία κοινοχρησίας των αποτελεσμάτων της έρευνας τους μέσω της υιοθέτησης κινήτρων και επιβραβεύσεων. Για σκοπούς παρακολούθησης της εξέλιξης της ανοιχτής επιστήμης στην Κύπρο, έχει πραγματοποιηθεί ήδη τοπική χαρτογράφηση δύο συνεχόμενων ετών, του 2021 και 2022, όπου παρουσιάζεται μία μικρή ανάπτυξη και αυξητική τάση, τόσο σε επίπεδο υποδομής, όσο και σε επίπεδο δημιουργίας ιδρυματικών πολιτικών και εσωτερικών επενδύσεων στον τομέα αυτό. Να πω ότι η τελευταία χαρτογράφηση έκλεισε μόλις πριν μία-δύο εβδομάδες, οπότε αναμένουμε σύντομα και την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων της χαρτογράφησης αυτής. Για την υλοποίηση της εθνικής πολιτικής έχει επίσης συσταθεί ένα εθνικό πλάνο δράσης, το οποίο έχει κοινοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2022 στους εμπλεκόμενους για το τι, πότε και από ποιους αναμένεται να γίνουν δράσεις και ποιες δράσεις. Οπότε, στα επόμενα βήματα αναμένουμε την εφαρμογή των προνοιών βάσει αυτού του εθνικού πλάνου δράσης. Αντίστοιχα, αναμένεται η συνέχιση της στενής συνεργασίας του Υφυπουργείου με το οικοσύστημα και της άτυπης συμβουλευτικής ομάδας που ήδη έχει συσταθεί και φυσικά ενθάρρυνση των ερευνητών και των πολιτών για χρήση και αξιοποίηση των πτυχών της ανοιχτής επιστήμης μέσω στοχευμένων δράσεων. Η εθνική πολιτική βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου. Μπορείτε να δείτε το σύνδεσμο όταν σας διαμοιραστούν οι διαφάνειες μας, αλλά μπορείτε και με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο να την εντοπίσετε και να δείτε τις πρόνοιες της. Σε όλη την προαναφερθήσαν κατάσταση και ροήν εξελίξεων, δεν θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε και να μην αναφέρουμε ότι ο ρόλος που διαδραμάτισαν οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες του τόπου ήταν πάρα πολύ σημαντικός, αν όχι καθοριστικός. Και αναμένεται αυτό να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, ιδιαίτερα στο θέμα της εφαρμογής της εθνικής πολιτικής, καθώς σε αυτήν υπάρχει σαφής αναφορά για την εμπλοκή τους. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην παράγραφο 10 της πολιτικής, όπου αναμένεται η συμβολή τους στο κομμάτι της συνεργασίας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από εκπαιδευτικά μαθήματα προς διευκόλυνση της υιοθέτησης της ανοιχτής επιστήμης και της ενίσχυσης και των ερευνητών, αλλά και του προσωπικού τους, των βιβλιοθηκών όμων δηλαδή, και φυσικά άλλου προσωπικού υποστήριξης της έρευνας. Να σημειώσουμε ότι διαχρονικά οι τοπικές ακαδημαϊκές, κυρίως βιβλιοθήκες, υπήρξαν πρωτοπόρες στο θέμα της ανοιχτής επιστήμης και συνεχίζουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των διάφορων πτυχών της ανοιχτής επιστήμης μέσα από τις δράσεις τους και ως οντότητες, αλλά και ως τοπική κοινοπραξία. Να αναφέρουμε, για παράδειγμα, τις ενέργειες που γίνονται για τις συμφωνίες μετασχηματισμού, ή τις διάφορες συνεργασίες που γίνονται για την προώθηση, για παράδειγμα, της επιστήμης των πολιτών με τοπικές δημοτικές βιβλιοθήκες. Κλείνω την παρουσίασή μου. Δεν ήθελα να μακρηγορήσω. Απλά θέλω να την κλείσω αναφέροντας ότι και εμείς ως δίκτυο OpenAIRE Ελλάδας και Κύπρου, παρόλο που το έργο έχει ολοκληρωθεί, λειτουργούμε ακόμη ως δίκτυο. Και σε κάθε περίπτωση συνεχίζουμε να ενδυναμώνουμε τις τοπικές κοινωνίες με ενημερωτικές δράσεις αλλά και με την καθοδήγηση των τοπικών σχετικών φορέων είτε για δημιουργία ιδρυματικών πολιτικών, είτε για θέματα υποδομής ή ακόμα για αξιοποίηση υφιστάμενων διαθέσιμων υπηρεσιών, πληροφοριών και πόρων, όπως αυτές που ήδη αναπτύχθηκαν από το ίδιο το OpenAIRE και για τις οποίες προγραμματίζουμε, έχουμε ήδη κάνει κάποιες και προγραμματίζουμε και στο μέλλον κάποιες σχετικές εκπαιδεύσεις γνωριμίας τους.
Και σας καλούμε να τις μελετήσετε και να επικοινωνήσετε μαζί μας για επιπλέον στοχευμένες πλέον παρουσιάσεις. Αυτά από εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για συζήτηση και ερωτήσεις. Να ευχαριστήσουμε τη Σίλβια για την πολύ ωραία παρουσίαση και να δώσουμε τον λόγο στην Έλλη για να μας πει για τα δικά τους της Ελλάδας. Έλλη μου. Έλλη, μας ακούς? Ναι, λοιπόν. Ωραία. Ο λόγος σε εσένα. Καλημέρα και από εμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σίλβια, για το overview αυτό που μας έδωσες για την κατάσταση στην Κύπρο. Λοιπόν, θα κάνω σε λεπτά για να κοινοποιήσω την οθόνη μου, για να δούμε τι συμβαίνει και στην Ελλάδα. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τελευταίες εξελίξεις, λοιπόν, και πώς οι εθνικές πρωτοβουλίες έχουν βοηθήσει στην Ελλάδα και ποια είναι τα επόμενα βήματα, τι να περιμένουμε. Όπως βλέπουμε εδώ, η συνάδελφος η Σίλβια η Κουκουνίδου πολύ ωραία έδωσε έτσι το background του πώς έχουμε δουλέψει και μέσα στο OpenAIRE για να υποστηρίξουμε σε διάφορα επίπεδα την υιοθέτηση και την εφαρμογή της ανοιχτής επιστήμης στις χώρες μας. Εδώ βλέπουμε πώς το OpenAIRE υποστηρίζει την ανοιχτή επιστήμη, ξεκινώντας από τις ανοιχτές δημοσιεύσεις το 2007 και όπως είχε εξελιχθεί με νέα εδάφια στα προγράμματα, στις προϋποθέσεις των χορηγούμενων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποστήριξη και των δεδομένων, ανοιχτών δεδομένων και fair δεδομένων. Και βέβαια από το 2018 και μετά βλέπουμε ότι υπάρχει μία προσπάθεια συλλογική, πλέον έχει γίνει και σύμπραξη του EOSC, του European Open Science Club, του Ευρωπαϊκού Έθνους Ανοιχτής Επιστήμης, όπου μέσα από εκεί πλέον προωθούνται καλές πρακτικές και πιο συντονισμένες δράσεις για την ανοιχτή επιστήμη που έρχονται πλέον, διαχέονται σε όλα τα κράτη. Από το 2021 και μετά βλέπουμε ότι μιλάμε πλέον για ανοιχτή επιστήμη, όχι μόνο διασκορπισμένα για ανοιχτή πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις δεδομένα ή fair δεδομένα. Μιλάμε για ένα ευρύτερο πλαίσιο ανοιχτής επιστήμης που πρέπει να υπάρχει και να ακολουθείται στην έρευνα. Και εκεί προωθούνται και άλλοι μηχανισμοί και μάλιστα μετασχηματισμός μηχανισμών, όπως είδαμε στο προηγούμενο webinar για την αξιολόγηση της έρευνας. Είδαμε, ο κύριος Κλινός μας ανέφερε τι συμβαίνει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και πώς όλα αυτά σιγά σιγά θα επηρεάσουν τα εθνικά δρόμενα. Και είναι σήμερα, ας πούμε, είναι το σημείο αυτό της αξιολόγηση της έρευνας, στο οποίο έχει δοθεί αρκετή, μάλλον δίνεται, αρκετή έμφαση. Σε όλα αυτά, λοιπόν, το OpenAIRE υποστηρίζει σε διάφορα επίπεδα. Ξεκίνησε σαν οργανισμό, σαν ένα ευρωπαϊκό έργο, ωστόσο η ανάγκη του και η μακροχρόνια, έτσι, η υπηρεσία που προσέφερε προς την κοινότητα έφτασε στην οδήγησε μάλλον στη δημιουργία ενός οργανισμού που ιδρύθηκε το 2018, αν και είναι μέδρα την Ελλάδα, τον ελληνικό νόμο, αν και είναι ανώνυμη μη κερδοσκοπική εταιρεία,
έδρα λοιπόν είναι το Ιστορικό Κέντρο Αθηνά, αλλά γενικότερη υποστηρίζει πανευρωπαϊκά την ανοιχτή επιστήμη και την επιστημονική επικοινώνηση πιο συγκεκριμένα. Έχει 50 μέλη από 37 χώρες και εάν κάτι πρέπει έτσι, κάπως πρέπει να ξεχωρίσουμε το OpenAIRE από άλλες πρωτοβουλίες ή από άλλες υποδομές, είναι πέρα από την έμφαση που δίνει στην επιστημονική επικοινώνηση, αυτό από το οποίο τα συστατικά του είναι ένα δίκτυο, ένα σταθερό και ένα το δίκτυο εμπειρογνωμόνων από όλες τις χώρες αυτές που βλέπετε και στο χάρτη εδώ και από διάφορους οργανισμούς και υπηρεσίες, μια υποδομή με πολλές υπηρεσίες που εξελίσσονται όπως εξελίσσονται και οι πολιτικές στην Ευρώπη και ξεχωριστά σε κάθε μια χώρα προκειμένου να βοηθήσουν στη συμμόρφωση με αυτές τις προϋποθέσεις που κάθε ερευνητικός φορέας που χρηματοδοτεί την έρευνα, ένας χρηματοδότης της έρευνας, έχει ανάγκη. Πλέον η στρατηγική μας λοιπόν έχει αρκετούς άξονες όπως το δείτε, αλλά οι βασικοί πυλώνες δράσης του OpenAIRE και αυτά τα οποία κάνουμε και εμείς στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά με το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που επίσης είναι μέρος του OpenAIRE και η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Κύπρου όπως προαναφέρθηκε είναι υποστήριξη στη διαμόρφωση και υιοθέτηση πολιτικών για την ανοιχτή επιστήμη, εκπαίδευση, εκπαιδευτικές δράσεις, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και ενημερωτικού υλικού και ενημερωτικές δράσεις όσον αφορά την ανοιχτή επιστήμη, προκειμένου να εξοικειωθούμε περισσότερο όλη η κοινότητα και ανεξάρτητα από το ρόλο που έχουμε μέσα στο ερευνητικό οικοσύστημα. Είτε δηλαδή είμαστε φοιτητές, είτε είμαστε επαγγελματίες, ερευνητές, είτε επιστήμονες πληροφόρησης και βιβλιοθηκονόμοι, για παράδειγμα. Προσπαθούμε να πιάσουμε όλο το φάσμα των ρόλων και των καθηκόντων που μπορεί να έχει κάποιος γύρω από την έρευνα. Και φυσικά υπηρεσίες, προσφέρουμε τις υπηρεσίες δωρεάν, για να μπορέσουν οι ερευνητές να βοηθηθούν και να καθοδηγηθούν στην εφαρμογή των καλών πρακτικών όπως προέρχονται τις προϋποθέσεις. Το OpenAIRE μέσα στο EOSC, στο Ευρωπαϊκό... Συγγνώμη, αυτό ήταν το slide που ήθελα να δείξω. Το OpenAIRE λοιπόν είναι ένας βασικός πυλώνας, είναι βασική υποδομή πάνω στην οποία χτίζεται το EOSC, έτσι βοηθάει σε core κομμάτια του, στον πυρήνα του. Βλέπετε εδώ πέρα διάφορες υπηρεσίες και το πώς βοηθάει. Υπηρεσίες από δημοσίευση, που έχουν να κάνουν με δημοσίευση πληροφορίας, μέχρι και υπηρεσίες που βοηθάνε στην αξιολόγηση και στη διασύνδεση της πληροφορίας. Όπως θα δείτε, υπάρχουν τα OpenAIRE guidelines που χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια και οι νέες εκδόσεις τους, δηλαδή, προκειμένου να φέρουν, να χτίσουν το interoperability, τη διαλειτουργικότητα στην ανταλλαγή της πληροφορίας, επιστημονικής πληροφορίας για δημοσίευσεις και για δεδομένα, αλλά και για λογισμικό. Και φυσικά υπάρχει ένας μεγάλος γράφος, επιστημονικός γράφος, knowledge graph, ο οποίος έχει δημιουργηθεί και μπορεί ο καθένας να περιηγηθεί στην πληροφορία, τη διασυνδεδεμένη πληροφορία που έχει αυτός ο γράφος, μέσα από την υπηρεσία του Explore, που είναι μια μηχανή αναζήτησης μέσα
μια μηχανή αναζήτησης για την πληροφορία που υπάρχει στον κατάλογο του OpenAIRE. Τώρα ερχόμενοι στην Ελλάδα λοιπόν και το πώς έχουμε δουλέψει σε όλους αυτούς τους άξονες και με όλες αυτές τις υπηρεσίες, όχι με όλες αλλά με αρκετές από αυτές. Ας δούμε αρχικά, ας κατανοήσουμε λίγο πώς η ελληνική κοινότητα εφαρμόζει την επιστήμη όταν μιλάμε για την συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα ευρωπαϊκά, άρα το πώς εμείς συμβάλλουμε σε αυτές τις δράσεις και όπως βλέπουμε είμαστε αρκετά δυνατοί σε αυτό. Είμαστε competent, έχουμε δεξιότητες και παίρνουμε προγράμματα που έχουν να κάνουν κιόλας με την ανοιχτή επιστήμη και ηγούμαστε αυτών, ηγούμαστε και δράσεων γύρω από την ανοιχτή επιστήμη στην Ευρώπη. Είπα μάλιστα ότι το OpenAIRE είναι πυλώνας στην ανοιχτή επιστήμη στην Ευρώπη και στο EOSC. Και γενικότερα μέσα από η έρευνά μας φυσικά ακολουθεί αυτές τις πρακτικές ανοιχτής επιστήμης. Έχουμε καταφέρει να οικοδομήσουμε σιγά σιγά μια κοινότητα ανοιχτής επιστήμης και όπως μέσα από αυτά τα webinars να μπορούμε να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα και ποιες είναι νέες εξελίξεις τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα και σε τοπικό επίπεδο. Και γενικότερα προσπαθούμε να πιστεύουμε όλοι ότι αυτό η ανοιχτή επιστήμη θα βοηθήσει στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Τώρα, όταν κοιτάμε όμως, όταν κοιτάξουμε πιο εσωτερικά πώς η ανοιχτή επιστήμη εφαρμόζεται στην Ελλάδα συγκεκριμένα, αυτό που βλέπουμε είναι ένα χάσμα. Βλέπουμε δηλαδή ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει κάποια πολιτική που να ακολουθείτε για την ανοιχτή επιστήμη, ότι υπάρχουν κάποιες δράσεις που βοηθούν στην ανάπτυξη κάποιων σημείων για την ανοιχτή επιστήμη, ωστόσο είναι μεμονωμένα έργα και δεν βοηθούν δραστικά και πιο έτσι συλλογικά και συντονισμένα να δομήσουμε το οικοσύστημά μας, το ερευνητικό μας οικοσύστημα γύρω από την ανοιχτή επιστήμη. Και φυσικά δεν υπάρχει χρηματοδότηση, ειδικά για τις υποδομές, η οποία επίσης θα βοηθήσει στην παροχή των υπηρεσιών που δεν χρειάζομαστε για την ανοιχτή επιστήμη. Άρα βλέπω μια απόκληση λίγο ως προς το τι κάνουμε για τα ευρωπαϊκά έργα και πώς εμείς συμπεριφερόμαστε στον ευρωπαϊκό ερευνητικό χώρο και πώς συμπεριφερόμαστε στον ελληνικό ερευνητικό χώρο. Βλέπουμε εδώ επίσης, έτσι λίγο επίσης πιο ξεκάθαρα, όχι μόνο το Ερευνητικό Κέντρο Αθήνα, το ΕΔΙΤΕ, για παράδειγμα, ο Δημόκρητος, το ΕΙΕ, πολλοί οργανισμοί λαμβάνουν μέρος σε έργα τα οποία είναι τόσο για το ΙΟΣ όσο και για την ανοιχτή επιστήμη. Είμαστε δηλαδή αρκετά, διαθέτουμε την τεχνογνωσία και τη μοιραζόμαστε, την προσφέρουμε με άλλους οργανισμούς στην Ευρώπη και κυρίως στο ΙΟΣ κυβούμαστε, όπως βλέπετε, διάφορα έργα και υποδομές. Ωστόσο, όταν κοιτάμε στην Ελλάδα τι συμβαίνει, στην Ευρώπη είδαμε υπάρχει και το κατάλληλο πλαίσιο και αν δεν υπάρχει, οδηγούμαστε ως προς αυτό σιγά-σιγά μέσα από διάφορες δράσεις, τόσο για το EOSC όσο και για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Ωστόσο, αν κοιτάξουμε στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι ο νόμος για την έρευνα, για παράδειγμα 43-10-2014, είναι αρκετά ελπής ως προς την ανοιχτή επιστήμη. Δεν
παρότι έχει κάποια, παρουσιάζουν κάποια εδάφια του μνήες για ερευνητικά αποτελέσματα και την απόθεσή τους σε ερευνητικά επιτεύγματα είναι ο ορισμός που χρησιμοποιούνται και την απόθεσή τους σε δημόσια αποθετήρια της πρόσβασης, ωστόσο απουσιάζουν τα κίνητρα για να γίνει αυτό, απουσιάζουν οι κατευθυντήριες και οι δράσεις, γενικά οι υλοποιήσεις που θα οδηγήσουν στην εφαρμογή της επιστήμης. Όπως απουσιάζει φυσικά και η ενσωμάτωση, γενικότερη ενσωμάτωση της σύστασης για την πρόσβαση σε επιστημονικές πληροφορίες και τη διαφύλαξή του το 2018. Προκειμένου να ισορροπήσουμε λίγο την κατάσταση και να είμαστε πιο aligned με το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, δημιουργήθηκαν το 2017, αν δεν κάνω λάθος. Το 2017 δημιουργήθηκε το κανάλι της ΓΕΓΕΚ, ένα κανάλι ανάπτυξης πολιτικής της ΓΕΓΕΚ, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Ενδομίας, με σκοπό την δημιουργία μιας εθνικής πολιτικής για ανοιχτή επιστήμη, με έμφαση βέβαια, με προτεραιότητα της ανοιχτής δημοσίευσης σαν πιο όριμο κομμάτι της ανοιχτής επιστήμης, και μέσα από αυτό, μέσα από αυτή την, ας πούμε, το κανάλι, την ομάδα εργασίας, να δουν πώς μπορούν να ανταποκριθούν στο ευρωπαϊκό έδαφος ανοιχτής επιστήμης, που τότε ήταν ακόμα επίσης σε πολύ πρώιμο στάδιο. Και το 2018 δημιουργήθηκε παράλληλα μία άτυπη ομάδα εργασίας για την ανοιχτή επιστήμη, λίγο πιο με περισσότερους, ας πούμε, οργανισμούς, καλύπτοντας την επιστημονική κοινότητα της Ελλάδας, και ο στόχος τους ήταν να δημιουργήσουν προτάσεις και πολιτικές για την ανοιχτή επιστήμη, για την βιωσιμότητα στη χώρα, στις υποδομές έρευνας και για το EOSC. Θα εστιάσω λίγο στην ομάδα αυτή, στην άτυπη ομάδα, γιατί έχει φέρει και αρκετά αποτελέσματα. Βλέπετε εδώ ότι είμαστε παραπάνω από 25, εκπροσωπούμε μάλλον παραπάνω από 25 ερευνητικούς φορείς, εθνικές υποδομές, κόμφους και πρωτοβουλίες για την ανοιχτή επιστήμη. Υπάρχει κάποιος... Μπορείτε να κλείσετε μήπως το μικρόφωνο σας. Συγγνώμη, ακούμε κάποιους. Μικρόφωνο για να το κάνω εγώ. Δεν ξέρω να σου πω γιατί προσεκτικά. Να βρω εγώ τέτοια διαφορά. Συγγνώμη, μας ακούτε. Εμείς ενώ την είχαμε καταστήσει πρόβλημα. Δεν μπορώ. Μήπως μπορείς να κάνεις εσύ. Ωραία, δεν είχα εγώ τα δικαιώματα να το κάνω. Εντάξει, ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, συγγνώμη γι' αυτό. Βλέπουμε εδώ λοιπόν ότι αφορμή για όλες αυτές τις συζητήσεις και τη δημιουργία της ομάδας υπήρξε το συμπόσιο, το πρώτο συμπόσιο για την ανοιχτή επιστήμη που είχε γίνει στα πλαίσια του OpenAIRE τότε, ενός έργου του OpenAIRE που έπρεπε κάθε χώρα να οργανώσει το δικό της εθνικό συμπόσιο για την ανοιχτή επιστήμη, καλώντας τους φορείς σε διαβουλεύσεις. Τότε, φυσική παρουσία, πριν το COVID, είχαμε παραπάνω από 200 συμμετέχοντες και μέσα από τη διμερίδα και τις συζητήσεις που εξελίχθηκαν, προέκυψε ανάγκη για να δημιουργηθεί μια πολιτική για την ανοιχτή επιστήμη, και όλοι οι εκπρόσωποι των ερευνητικών οργανισμών και πρωτοβουλειών που ήταν εκείνες τις μέρες κοντά μας ήταν πολύ, πολύ θετικοί στο να συνεργαστούμε όλοι μαζί σε όλο αυτό. Και μάλιστα με αφορμή αυτό, λοιπόν, το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά με χαρά ανέλαβε το συντονισμό της άτυπης ομάδας εργασίας, η οποία δημιουργήθηκε λίγους μήνες μετά. Τον Ιούνιο έγινε η πρώτη μας συνάντηση, προκειμένου να δούμε πώς θα δημιουργηθεί αυτή η ομάδα. Το Σεπτέμβριο είχαμε τη σύστασή της, το 2019.
αναγνωρίζουμε όλοι, έχουμε τις, είναι μια κοινή αξίες, τις οποίες μοιραζόμαστε στη σημαντικότητα που έχει η ανοιχτή επιστήμη για εμάς ως ερευνητές, αλλά και για τη χώρα και στο πόσο μπορεί να βοηθήσει την πρόοδό της σε αυτό το τομέα. Διαβουλευτήκαμε και εμείς, είχαμε εντατικές συναντήσεις μέχρι που τον Ιούνιο του 2020 καταθέσαμε, δημοσιεύσαμε τη δική μας συλλογική πρόταση για ένα εθνικό σχέδιο για την ανοιχτή επιστήμη. Μέσα σε αυτό υπάρχουν διάφορα εδάφια, προτείνουμε πολιτικές για ανοιχτές δημοσιεύσεις, για διαχείριση ερευνητικών δεδομένων, για ερευνητικό λογισμικό, για τη διασύνδεση του ελληνικού ερευνητικού ιστού με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό, για την ενίσχυση και ανάπτυξη του προσωπικού και ενδυνάμωση του ερευνητικού ιστού με δεξιότητες, με εκπαιδεύσεις και ούτω καθεξής. Οπότε, πέρα από τις πολιτικές λοιπόν, που προτείνουμε, έχουμε και κάποιες πρώτες δράσεις υλοποίησης που αναφέρονται για κάθε θεματική. Εδάφια από την συλλογική μας πρόταση μετά από λίγους μήνες μπήκαν στην ψηφιακή βίβλο, στη διαβούλευση που είχε τότε, στη δημόσια διαβούλευση, συγγνώμη, που είχε τότε η ψηφιακή βίβλο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πλέον σήμερα μπορείτε να δείτε, αν περιηγηθείτε στη ψηφιακή βίβλο, θα βρείτε συγκεκριμένη ενότητα η οποία αναφέρεται στην επιστήμη και είναι τα κομμάτια όπως λέω, που προέκυψαν από τη συλλογική μας πρόταση. Έχοντας λοιπόν μια ωραία συνεργασία και μια ωραία δυναμική, αναγνωρίζοντας λοιπόν τη δυναμική μας και θέλοντας όλοι να συνεχίσουμε έτσι λίγο πιο επίσημα τη συνεργασία μας, αυτό που κάναμε είναι να συνδιαμορφώσουμε ένα μνημόνιο για να υπάρξει μια σύμπραξη για την ελληνική πρωτοβουλία για την ελληνική επιστήμη. Οπότε, συνδιαμορφώσαμε το μνημόνιο, υπογράφτηκε από όλες τις διευθύνσεις των οργανισμών μας και ορίστηκαν εκπρόσωποι, δύο εκπρόσωποι από κάθε μέλος της ΕΠΑΕ και το 2022, το Φεβρουάριο, συστάθηκε η Εθνική Πρωτοβουλία για την ελληνική επιστήμη σε συντομία ΕΠΑΕ. Αυτά σας τα ανέφερα, θα τα παραλείψω, αλλά θα τα αφήσω στις διαφάνειες σε περίπτωση που θέλετε να περιηγηθείτε κι εσείς μετά για να συμβουλευτείτε κάποια από αυτά. Εδώ βλέπουμε λίγο πιο σε βάθος διάφορα εργαλεία, ρυθμιστικά, οικονομικά, επικοινωνικά, που βάλαμε στις προτάσεις μας, που είναι μέρος των προτάσεών μας. Εδώ μπορείτε να δείτε και δημόσια διαβούλευση, να περιηγηθείτε και εκεί. Αυτά τα ανέφερα επίσης στο site το digitalstrategy.gr. Μπορείτε να βρείτε τα εδάφια της συλλογικής μας πρότασης. Και ας μιλήσουμε για το τώρα που πλέον έχει συσταθεί η ΕΠΑΕ. Με διτό στόχο, ο ένας είναι το να πάμε ένα βήμα παραπέρα με αυτό που κάναμε με το εθνικό σχέδιο και να αυτοϊοθετήσουμε πολιτικές, το σχέδιο φυσικά, ως πολιτική του οργανισμού μας και να βοηθήσουμε στην δράση, την πρωτοβουλία, στη γενικότερη υλοποίηση και εφαρμογή της ανοιχτής επιστήμης στη χώρα μας. Και το άλλο είναι να προτείνουμε να κάνουμε συστάσεις, να παράξουμε συστάσεις προς την πολιτική ηγεσία και τη ΓΕΚ συγκεκριμένα, η οποία έχει έναν θεσμικό ρόλο, στο πιο θεσμικό ρόλο, ας πούμε, κοντά στο ΙΟΣΚ, να κάνουμε προτάσεις για την εθνική εκπροσώπηση της χώρας σε αυτό, στο ΙΟΣΚ. Τα ιδρυτικά μέλη της ΕΠΑΕ, λοιπόν, είναι 13, είναι αυτά που βλέπετε εδώ. Και ευτυχώς σύντομα, μετά την ίδρυσή του, έσπασε το κακό, το κακός αριθμός
Και είχαμε την, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Οπότε πλέον είμαστε 14 μέλη. Υπάρχει μια οργανωτική επιτροπή που, που φυσικά κάτω από την, ΕΠΑΕ, που τρέχει τις καθημερινές δράσεις της ΕΠΑΕ, είναι ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο κύριος Σπύρος Αθανασίου, συναδελφός μου, περιοριστικό κέντρο Αθηνά. Αντιπρόεδρος είναι ο κύριος Κώστας Κουμάνταρος από την ΕΒΙΤΕ και γραμματέας είναι η κυρία Λία Ολλανδέζο από τον ΣΑΒ, το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Και αυτό το διάστημα έχουμε δημιουργήσει τις εξής ομάδες εργασίας μέσα στην ΕΠΑΕ και έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε κιόλας γύρω από αυτά, μέσα σε αυτές. Τρεις είναι οι ομάδες εργασίας, πολιτικές, εκπαίδευση, λογισμικός. Στις πολιτικές στόχους μας είναι να επικαιροποιήσουμε αυτό που τις προτάσεις μας στην ουσία, γιατί βλέπουμε ότι έχουν αλλάξει πολύ από το 2020 και μάλιστα 2019-2020 που εμείς δουλεύαμε το κείμενο. Με βασικότερο αυτό που είπα, ότι πλέον έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση της έρευνας, οπότε θέλουμε να δώσουμε και εμείς την αντίστοιχη προσοχή σε αυτό το κομμάτι και να δούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε κάποιες συστάσεις που έρχονται από την Ευρώπη και στον ελληνικό χώρο. Δεύτερο, στην εκπαίδευση αυτό που θέλουμε να δούμε είναι να κάνουμε μια χαρτογράφηση αρχικά για να καταλάβουμε τι έχουμε από εκπαιδευτικό, εκπαιδευτικό υλικό, κυρίως στα ελληνικά, αλλά γενικότερα τι υπάρχει για την ανοιχτή επιστήμη, τι εκπαιδευτικό υλικό υπάρχει, και να δούμε, να δημιουργήσουμε ένα κατάλογο για να είναι πιο αναζητήσιμο από το εκπαιδευτικό υλικό από όλους. Θα είναι αναζητήσιμο στην σελίδα της ΕΠΑΕ που έχω βάλει κάπου εδώ. Ακόμα είναι υπό ανάπτυξη σε σελίδα, αλλά παρόλα αυτά μπορείτε να πληγηθείτε λίγο αν θέλετε. Και όσον αφορά το λογισμικό, στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα αποθετήριο. Έχει ήδη δημιουργηθεί, αλλά να το εμπλουτίσουμε κιόλας με ανοιχτά λογισμικά και να προταθούν κάποιες συστάσεις, να γίνουν κάποιες συστάσεις γύρω από το ερευνητικό λογισμικό. Οδηγούμαστε, όπως βλέπουμε, στην ανοιχτή επιστήμη, έρχεται δηλαδή και, και στον εθνικό ερευνητικό ιστό. Το πέρσι τον Οκτώβριο είχε... Ναι, 6 Οκτωβρίου, μάλιστα. Πέρσι τον Οκτώβριο είχε γίνει... Έχει οργανωθεί το tripartite event, ένα event το οποίο έφερνε σε διαβούλευση, έφερνε κοντά για να διαβουλευτούν τρεις βασικοί stakeholders στην ανοιχτή επιστήμη. Έφερνε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το EOSC, την σύμπραξη του EOSC, το EOSC Association, και την πολιτική ηγεσία της Ελλάδας, και τους βασικούς, ας πούμε, οργανισμούς που συμβάλλουν επράκτως στην διαμόρφωση του EOSC για διαβούλευση. Μέσα από αυτή τη διαβούλευση, λοιπόν, προέκυψε ότι η ΓΕΓΕΚ έχει δεσμευτεί σε διάφορες δράσεις μέσα από τον μετασχηματισμό του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και από αυτά που περιμένουμε να δούμε στο επόμενο, στο εγγύς μέλλον, είναι κάποιες προϋποθέσεις για ανοιχτή επιστήμη να εισάγονται στα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα. Αυτό που θέλω να τονίσω, αναφέρθηκε και η Σίλβια προηγουμένως στον ύφος, είναι ότι το παράδειγμα της Ελλάδας και της Κύπρου οδήγησε σε 13 ακόμα χώρες από την Ανατολική Ευρώπη να δημιουργήσουν τη δική τους πρωτοβουλία για την ανοιχτή επιστήμη και να κάνουν συλλογικά κάποιες δράσεις ως προς την εφαρμογή και υιοθέτησή της. Και θέλω να κλείσω, συγγνώμη, θέλω να κλείσω λίγο... με αυτό ακούμε
τώρα πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα με το ChatGPT-4 και καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη για θεσμοθέτησή του. Νομίζω πως θα πρέπει λίγο να κοιτάξουμε το πώς η ανοιχτή επιστήμη μπορεί να βοηθήσει σε αυτό, οπότε σιγά σιγά να δούμε πώς αυτά τα δύο αλληλεξαρτώνται, σε ποια σημεία, που τέμνονται, που αλληλεξαρτώνται και που το ένα μπορεί να βοηθήσει το άλλο. Επόμενα βήματα, είπαμε, είναι η αυτοδιοθέτηση του Εθνικού Σχεδίου Ανοιχτής Επιστήμης, η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για την έρευνα και το EOSC και η υλοποίηση του σχεδίου μας. Έχουμε τις υποδομές, την τεχνογνωσία και κάποιες ιδρυματικές πολιτικές και όλοι μαζί συνεχίζουμε, έχουμε ήδη ξεκινήσει και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε ως προς αυτό. Ευχαριστώ. Πήρα αρκετό χρόνο από ό,τι βλέπω. Έχουμε ετοιμάσει 3 ερωτησούλες μικρές. Πριν πάμε, νομίζω, στις ερωτήσεις αυτές, ας ξανακάνω εγώ ένα share για να δούμε αυτές τις ερωτήσεις. Μπορείτε να πάτε στο menti.com. menti.com και να βάλετε τον κωδικό 825224-63. Το κάνω και εγώ μαζί. menti.com. Αν μπορούμε να το κρίνουμε και στο chat. Ωραία. menti.com. Κωδικός 825224-63. Ωραία. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι πώς εξοικειωμένες ή εξοικειωμένοι είσαστε με τις πολιτικές ανοιχτής επιστήμης. Πόσο θεωρείτε. Πολύ, υπάρχει μια ωραία, πολύ και πάρα πολύ είναι στα ωραία υπεροψηφία. Οπότε γενικότερα υπάρχει μια εξοικείωση. Αλλά είναι αρκετοί και εκείνοι που έχουν απαντήσει πως είναι μικρότερη η εξοικείωσή τους. Οπότε ίσως θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε σε αυτό σε επόμενα webinars. Ωραία, θα προχωρήσω στην επόμενη ερώτηση, λοιπόν. Ωραία. Πού θεωρείτε ότι χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη? Μπορείτε να μετακινήσετε. Δεξιά και αριστερά. Ανοιχτές δημοσιεύσεις, σχέδιο διαχείρισης ερευνητικών δεδομένων, ανοιχτά και φέρει δεδομένα, ερευνητικό λογισμικό επιστήμη των πολιτών. Μ' αρέσει που πηγαίνουν όλα μαζί. Μάλλον σε όλα είναι η απάντηση. Ναι, μάλλον πάνω κάτω σε όλα. Ωραία. Ωραία. Και η επόμενη είναι ποια είναι για εσάς η επόμενη μέρα στην εφαρμογή της ανοιχτής επιστήμης, δηλαδή πώς φαντάζεστε εσείς την επόμενη μέρα. Τι σημαίνει για εσάς. Μπορούμε να τα αφήσουμε γιατί μάλλον θα χρειαστεί
αρκετό γράψιμο. Θα τα αφήσουμε εδώ και θα δούμε, να δούμε λίγο και τις ερωτήσεις που έχουν ήδη προκύψει ίσως όση ώρα είχαμε τις παρουσιάσεις. Υπήρχε ένα θέμα, βλέπω, με, τα, ωραία, με, την, με τον ήχο, το λύσαμε. Α, υπάρχει στην Ελλάδα, η κυρία Μαυράκη, υπάρχει στην Ελλάδα αντίστοιχη εθνική πολιτική για την ανοιχτή επιστήμη, όπως μας έδειξε η κυρία Κουνίδη για την περίπτωση της Κύπρου. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Νομίζω ότι... ναι, ήταν, μάλλον ήταν στις 11.36 πριν αναφερθώ εγώ σε αυτό. Υπάρχει ακόμη μια ερώτηση, Ελλή μου. Κύριο Σαββάκης, ναι, ναι, ναι. Τι επιπτώσεις έχει η έλλειψη εθνικής πολιτικής για την ανοιχτή πρόσβαση στην ανταγωνιστικότητα των Ελλήνων ερευνητών όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης? Η έλλειψη εθνικής πολιτικής, λοιπόν, σε... είναι ελληνική. Ελλήνων, ωραία, είναι για μένα η ερώτηση. Αλλά το ίδιο ισχύει και για την Κύπρο, για να είμαι ειλικρινής. Μένουμε πίσω. Δεν φροντίζουμε το ώστε ο δικός μας, το δικό μας οικοσύστημα να περιλαμβάνει τα κατάλληλα εργαλεία, τις κατάλληλες δεξιότητες, κυρίως το θέμα των δεξιότητων, δηλαδή αυτό που λέτε για την ανταγωνιστικότητα των Ελλήνων ερευνητών. Φυσικά, όσοι Έλληνες ερευνητές, οι περισσότεροι ερευνητές που είναι affiliated με ελληνικούς οργανισμούς και έχουν ευρωπαϊκά προγράμματα, προφανώς δεν είναι η πρώτη φορά που ακούνε για την επιστήμη και γνωρίζουν περίπου, έχουν εξοικειωθεί με ποιες είναι οι δεξιότητες, έχουν ήδη στην κατοχή τους δεξιότητες για την επιστήμη. Ωστόσο, θα θέλαμε να φέρουμε και στην Ελλάδα περισσότερο αυτές τις δεξιότητες για να οδηγηθούμε σε ποιοτικότερη, πιο ποιοτική έρευνα, που είναι ο απότερος σκοπός της επιστήμης. Ο απότερος σκοπός της επιστήμης είναι και το reproducibility, η επαναπαραγωγημότητα της έρευνας. Άρα όλα αυτά τα θετικά, έτσι, τα θετικά αποτελέσματα που φέρνει η εφαρμογή της, να έρθουν και στο δικό μας ιστό και να μην είμαστε έμμεσα αποδέκτες τους. Αν θα μπορούσα να συμπληρώσω, Έλλη μου, είναι θέμα της, του να επωφεληθούν από τα ωφέλη της ανοιχτής επιστήμης σε όλες τις διαστάσεις, και στο θέμα της διαφάνειας και στο θέμα της επαναχρησιμοποίησης του έργου τους και της παραγωγής νέας έρευνας. Όλα. Ναι. Μου αρέσει, θέλω πολύ να σχολιάσω ότι μου αρέσει πάρα πολύ ότι έχει επικρατήσει η λέξη δημοκρατία, διάχυση της γνώσης και διαφάνεια. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο νόημα, έτσι, της ανοιχτής επιστήμης. Ναι, από ό,τι βλέπω, δημοκρατία, διάχυση της γνώσης, πρόσβαση, ανοιχτά αποτελέσματα. Ναι. Και άλλη ερώτηση, λοιπόν, μόλις ήρθε. Η δημιουργία Εθνικού Πιθετηρίου Ανοιχτής Επιστήμης θα συνέβαλε σημαντικά στο όλο εγχείρημα? Από την κυρία Μαρία, αλλά δεν υπάρχει το πόνο. Θέλεις να απαντήσεις εσύ, Σίλβια? Μέχρι στιγμής σίγουρα υπάρχουν διάφορα εργαλεία, διάφορα αποθετήρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά σίγουρα η συγκέντρωση και η δυνατότητα να μπορείς να ελέγξεις τι βγαίνει από τη χώρα σου είναι πάρα πολύ σημαντικό, ακριβώς για να μπορέσεις μετά να αποδείξεις ότι θέλω να επενδύσω, για παράδειγμα, περισσότερο σε αυτό,
στην έρευνα, σε αυτόν τον τομέα και σε αυτόν τον τομέα, γιατί μπορώ να δω από μια εθνική υποδομή ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη ή αυτή η εξέλιξη. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια εθνική υποδομή, παρά έτσι, να πω σκόρπιες παρά συγκεντρωμένες ερευνητικές παραγωγές. Αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ, να πω και χρονοβόρο, αλλά και, έχει και κόστος έτσι, αυτή η προσπάθεια. Αλλά θα έλεγα ότι αξίζει και τον κόπο και το κόστος. Να συμπληρώσω κι εγώ, θα συμφωνήσω εν μέρη, Σιλία, μαζί σου. Όσον αφορά τα δεδομένα, νομίζω ότι όντως χρειαζόμαστε ένα εθνικό αποθετήριο για δεδομένα. Ή τέλος πάντων, γιατί εκεί είναι μεγαλύτερες οι ανάγκες όσον αφορά τη βιωσιμότητα, τέλος πάντων, της υποδομής. Το καλό είναι ότι ήδη μπορούμε, δηλαδή, αν αύριο, αν η επόμενη μέρα είναι αύριο, όντως, και αύριο έχουμε κάποιες προϋποθέσεις που ισχύουν στην Ελλάδα, για παράδειγμα, για την ανοιχτή επιστήμη, με πρώτη από όλες, ας πούμε, τις επιστημονικές δημοσιεύσεις, έχουμε ήδη αποθετήρια στα ιδρύματά μας, μέσα από τις βιβλιοθήκες, από το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημικών Βιβλιοθήκων, που διατίθεται και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε άμεσα για να συμμορφωθούμε, ας πούμε, μια προϋπόθεση ή ακόμα και για να ακολουθήσουμε μια καλή πρακτική, ανεβάζοντας ένα αντίγραφο μιας δημοσίευσης μας σε ένα τέτοιο αποθετήριο. Οπότε είναι καλό στο κομμάτι των δημοσιεύσεων, το έχουμε, υπάρχει ήδη αυτή η υποδομή, μάλλον, ναι, υποδομή θεωρώ το δίκτυο των αποθετηρίων, εγώ προσωπικά, των ιδρυματικών. Και σίγουρα μια πιο συλλογική, πιο συγκεντρωτική υποδομή, όπως ένα αποθετήριο για παράδειγμα δεδομένων και την ανοιχτή επιστήμη, θα βοηθούσε σε εθνικό επίπεδο. Ναι. Ωραία. Ελλή μου, δεν ξέρω αν θέλεις να ανοίξουμε τη συζήτηση ή αν υπάρχουν και άλλες απόψεις από τους συμμετέχοντες που θα ήθελαν να εκφέρουν άποψη. Ναι, αναγνωρίζω όμως ότι είμαστε ήδη 6 λεπτά εκτός της ώρας. Mm-hmm. Οπότε, okay. Βεβαίως, όσοι, ναι, μπορούμε να το ανοίξουμε για 5 λεπτά και ακόμη, και αργήσαμε να μπούμε, ίσως. Mm-hmm. Υπάρχει κάποιος ή κάποια συνάδελφος που θέλει να κάνει μια τοποθέτηση για το θέμα της σημερινής δήλωσης. Να συμμετέχω. Να ανοίξετε το μικρόφωνο, ναι, βεβαίως. Να πω εγώ μήπως ο κύριος Σαβάκης, μιας και ασχολείται με την υποδομή του Elixir και με άλλες υποδομές, γενικότερα και υπηρεσίες, για πιο θεματικά δεδομένα, επιθεματική έρευνα. Ίσως θέλετε εσείς να τοποθετηθείτε κάπως. Ναι, η υποδομή μας, η οποία ασχολείται μόνο με δεδομένα στις δύο επιστήμες, έχει ξεκάθαρη πολιτική ανοιχτής πρόσβασης, ανοιχτής επιστήμης γενικότερα, όσο αφορά τα πάντα και του κώδικα και της βάσης δεδομένων, πρόσβαση και ούτω καθεξής. Αυτό όμως που ήθελα, μια που μου δίνεται την ευκαιρία να ρωτήσω, να μιλήσω, δεν είναι τοποθέτηση, είναι μια ερώτηση. Σε τι βαθμό έχει, ας το πούμε, ευαισθητοποιηθεί η πολιτική ηγεσία, συγκεκριμένα το Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας, για τα θέματα της ανοιχτής επιστήμης? Είναι απλώς αποδέκτης των συμπερασμάτων της πρωτοβουλίας? Έχει εκφράσει κάποια
θέση, πρόθεση για να προχωρήσει. Κοιτάξτε, το παράδειγμα των αδελφών Κυπρίων είναι προφανές. Θα μπορούσε το δικό μας Υπουργείο απλά να υιοθετήσει, να προσαρμόσει, αν χρειαστεί, στα ελληνικά δεδομένα, τις πολιτικές που ακολουθεί η Κύπρος, οι οποίες πολιτικές φαίνονται ξεκάθαρες, έχουν εθνική εμβέλεια και, αν καταλαβαίνω καλά, είναι και υποχρεωτικές, έτσι δεν είναι, για τους ερευνητές. Δεν ξέρω, ίσως μια πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση να ήταν μια καλή ιδέα. Τα πράγματα εκεί είναι έτοιμα. Υπάρχει εθνική πολιτική για την ανοιχτή επιστήμη. Ας προχωρήσουμε κι εμείς στον δρόμο που χάραξε η Κύπρος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα θετικά σας σχόλια. Η αλήθεια είναι ότι στην Κύπρο το Υφυπουργείο έχει αναλάβει την πρωτοβουλία και είναι κάτω από το δικό του χαρτοφυλάκιο, άρα ηγείται αυτήν τη στιγμή της όλης πρωτοβουλίας. Και φυσικά συνεισφέρουμε όλοι από το ρόλο μας όσο μπορούμε. Αν επιτρέπετε, το γεγονός ότι η έρευνα ανήκει σε ένα Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής βοήθησε πάρα πολύ, γιατί για ανοιχτή επιστήμη σε μεγάλο βαθμό αφορά ψηφιακή πολιτική. Στην Ελλάδα αυτό δεν φαίνεται αυτό το πάντρεμα δεν φαίνεται να ψηφιακής πολιτικής έρευνας και καινοτομίας δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Παραμένουν οι πολιτικές έρευνες του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο κυρίως ασχολείται με τις επενδύσεις. Αυτή η παρατήρηση. Εγώ να πω ότι όντως είναι διαφορετική η προσέγγιση, μάλλον και τελείως διαφορετική. Δηλαδή, στην Κύπρο έχει έρθει top-down, σε εμάς είναι bottom-up. Οπότε αναγκαστικά είναι και διαφορετικά τα βήματα τα οποία έχουμε ακολουθήσει και τα αποτελέσματα που έχουμε καταφέρει. Αλλά παρόλα αυτά να πω ότι η ΓΕΓΕΚ είναι ενήμερη για τις δράσεις της ΕΠΑΕ και μάλιστα προτείναμε πρόσφατα τον εντολοδόχο οργανισμό για τη χώρα στο ΙΟΣΚ, εκλέχθηκε μέσα από την ΕΠΑΕ και τον προτείναμε στη ΓΕΓΕΚ, είναι η ΕΔΙΤΕ, εκλέξαμε την ΕΔΙΤΕ να είναι ο εντολοδόχος οργανισμός για το 2023-2024. Μοιράσαμε την πληροφορία αυτή με τη ΓΕΓΕΚ και η ΓΕΓΕΚ την υποστήριξε. Άρα υπάρχει μια υποστήριξη, μια καλή επικοινωνία και μια υποστήριξη στο βαθμό φυσικά που είναι αποδεκτό από τη ΓΕΓΕΚ και τις προτεραιότητες που και οι ίδιοι έχουν μέσα στο Υπουργείο και στο συγκεκριμένο τμήμα. Ναι, μπορώ να κάνω μια μικρή παρέμβαση ακόμα με την άλλη μου ιδιότητα ως μέλος, μάλλον αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛΙΔΕΚ. Το ΕΛΙΔΕΚ δεν έχει αυτονομική δική του πολιτική για ανοιχτή πρόσβαση και ανοιχτή επιστήμη. Θα μπορούσε όμως να την αποκτήσει εάν το προσπαθήσουμε. Θα βοηθούσε πολύ αν είχαμε, και αυτό είναι το ερώτημα προς τους Κυπρίους, την Κυπρία συνάδελφο, κάποια ντοκουμέντα σχετικά με αυτό. Οι μηχανισμοί χρηματοδότησης έρευνας στην Κύπρο έχουν μια ξεκάθαρη γραπτή πολιτική όσο αφορά την ανοιχτή πρόσβαση. Αν είχαμε αυτά τα ντοκουμέντα θα μας βοηθούσε πολύ στο ΕΛΙΔΕΚ. Ναι, βεβαίως είναι όλα διαθέσιμα και ανοιχτά. Να αναφέρω επίσης ότι υπάρχει μια διαχρονική συνεργασία με τους συναδέλφους στην Ελλάδα. Εδώ βλέπω και τη συναδέλφη Μαρίνα Αγγελάκη, η οποία θέλει έτσι να μιλήσει κιόλας. Όπου πρέπει να πω ότι μαζί ξεκινήσαμε την διαμόρφωση της πρώτης πολιτικής του 2016. Άρα, στην Ελλάδα υπάρχει ο κόσμος, υπάρχουν τα μυαλά, υπάρχουν τα εργαλεία, υπάρχει ο κόσμος, η τεχνογνωσία και μπορεί να αξιοποιηθεί για να φέρει
αντίστοιχα και ακόμα περισσότερα έτσι, αποτελέσματα. Αλλά θεωρώ ότι είναι ίσως το κομμάτι της πολιτικής θέλησης, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω, που πρέπει περισσότερο ίσως να ενεργοποιηθεί. Η Μαρίνα Αγγελάκη είχε το χέρι της, αν θέλει να κάνει unmute και να μας μιλήσει. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας και από μένα. Αν και σε ένα σημαντικό βαθμό με κάλυψε και η Σίλβια με όσα είπε και η Έλλη, απλά να προσθέσω λίγο απαντώντας στον κύριο Σαββάκη ότι αν δεν κάνω λάθος, γύρω στο 2017 η τότε ΓΕΓΕΤ είχε δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας για την ανοιχτή επιστήμη με σκοπό να ουσιαστικά να προετοιμαστεί μια και να υιοθετηθεί μια εθνική πολιτική ανοιχτής πρόσβασης, ανοιχτής επιστήμης, η οποία δυστυχώς δεν προχώρησε και σε μεγάλο βαθμό η δημιουργία της ΕΠΑΕ αποτελεί μια προσπάθεια συνέχισης των εργασιών που είχαν ξεκινήσει τότε. Γιατί δεν έχει προχωρήσει σε εθνικό επίπεδο, απουσία πολιτικής βούλησης, αλλαγής προτεραιοτήτων, συνδυασμός όλων αυτών. Σε κάθε περίπτωση, όπως ανέφερε και η κυρία Κουκουνίδου και όπως είπε και η Έλλη νωρίτερα, στο πλαίσιο συμμετοχής ελληνικών φορέων σε μια σειρά ευρωπαϊκών έργων που είχαν ως στόχο την πρόθεση της ανοιχτής πρόσβασης, ελληνικοί φορείς έχουν επεξεργαστεί πρότυπα πολιτικής, τα οποία έχουν χρησιμοποιήσει σειρά φορέων έρευνας και χρηματοδοτών έρευνας στην Ευρώπη. Είναι λίγο παράδοξο ότι η δουλειά που κάναμε στην Ελλάδα φαίνεται να αξιοποιείται πολύ περισσότερο στο εξωτερικό από ό,τι στην Ελλάδα. Οπότε και το ΕΛΙΔΕΚ σαν χρηματοδότης έρευνας μπορεί να αξιοποιήσει τα αντίστοιχα πρότυπα πολιτικής. Είναι πλέον διαθέσιμα και μέσα από το OpenAIRE. Οπότε ακριβώς υπάρχει δουλειά που έχει γίνει και η οποία σαφώς μπορεί να αξιοποιηθεί είτε από φορείς έρευνας είτε από χρηματοδότες έρευνας στην Ελλάδα που επιθυμούν να κάνουν το επόμενο βήμα και προφανώς με την υποστήριξη και την βοήθεια όλων μας. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, Μαρίνα, για την ηλεκτρονική στήριξη, αν επιτρέπετε. Εντάξει, νομίζω μπορούμε να κλείσουμε τελείως, γιατί έχουμε ολοκληρώσει έτσι 60 λεπτά της παρουσίασης αυτής, του webinar αυτού. Να ευχαριστήσουμε ακόμα μια φορά. Εννοείται ότι είμαστε στη διάθεσή σας για επικοινωνία και μέσω email. Οι παρουσιάσεις θα ανέβουν σύντομα και θα σας αποσταλεί σχετικό email. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια σε όλους και θα τα πούμε στο επόμενο μας webinar. Ευχαριστούμε και για τη συζήτηση.